παιδιά που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας. Παιδιά που στην πλειοψηφία τους αδυνατούν να μετακινηθούν. Παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες, παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα. Αλλά και γονείς που υποκαθιστούν τις μονάδες εντατικής θεραπείας, θέλοντας το παιδί τους να μείνει στο δικό του περιβάλλον και στη θαλπορή του σπιτιού. Αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους ξαναβρίσκουν το χαμόγελό τους. Και προς αυτή την κατεύθυνση και μέσα από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που αφορά την παιδιατρική κατοίκον νοσηλεία, ενώνουν τις δυνάμεις τους η Γάμα Παιδιατρική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το ίδιο το εκπαιδευτικό ίδρυμα και το χαμόγελο του παιδιού. Δεκάδες παιδιά με τη δυνατότητα να φτάσουν και τα 140 που βρίσκονται ακόμη και διασωληνωμένα στο σπίτι, δέχονται την ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα χωρίς να υποστούν την ταλαιπωρία της μετακίνησης και της νοσηλείας σε νοσοκομεία και κλινικές. Παράλληλα, παρέχεται κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους. Το πρόγραμμα αυτό που ξεκίνησε το 2013 και βασίζεται σε εθελοντές, γιατρούς και νοσηλευτές, ενισχύεται περαιτέρω προκειμένου να βοηθηθούν ακόμη περισσότερα παιδιά. Αυτά τα παιδιά, θα λέγαμε, κατά κάποιον τρόπο τα έχουμε υιοθετήσει. Στο πρόγραμμα το πιλωτικό ήταν γύρω στα 100-120 παιδάκια τα οποία είχαν αυτή την ευεργετική μεταχείριση. Δεν μπορούσαμε να έχουμε παραπάνω. Το πρόγραμμα αυτό είχε σαν καρπούς μία πολύ μεγάλη οικονομική ελάφρυνση του νοσοκομείου. Κατ' έτος κάναμε ένα πρόχειρο οικονομικό απολογισμό γύρω σε 150.000. Αλλά το κύριο που κερδίσανε ήταν η ποιότητα ζωής. Τα παιδιά βρέθηκαν στο σπίτι τους και μάλιστα ενώ τα στέλναμε για μία-δύο μέρες, μας λέγανε οι γονείς είμαστε πάρα πολύ καλά και σταματούσαν να τα φέρνουν τα παιδιά τόσο σύντομα όπως παλαιότερα. Το χαμόγελο του παιδιού συμπληρώνει και στηρίζει με τη σειρά του το πρόγραμμα αυτό, με υλικοτεχνική υποδομή και εθελοντές γιατρούς, για να ανθίσουν περισσότερα χαμόγελα στα χείλη παιδιών που δοκιμάζονται από την ασθένειά τους. Όλα αυτά λοιπόν ενώθηκαν με πολλή ψυχή, καταθέτουμε εδώ, γιατί τα χρήματα είναι το ζητούμενο, αλλά περισσότερο εδώ είναι η κατάθεση ψυχής. Για να καλύψουμε τα παιδιά που είναι σε ένα χώρο του σπιτιού και έχουν ουσιαστικά, για να το πω απλά για το γιατρό σας το πει πιο επιστημονικά, έχουν ουσιαστικά μια μονάδα εντατικής θεραπείας που πρέπει να λειτουργήσει μια μαμά μόνη της. Άρα λοιπόν όλη η ομάδα ιατρική, η εθελοντική ιατρική ομάδα του κ. Τσανάκα, οι περισσότεροι, και εμείς με τα οχήματα, με τις κινητές μονάδες που είναι ενταγμένες στο ΕΚΑΒ και με ό,τι χρειάζεται, θα τα προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να μπορούν τα παιδιά να ζουν με αξιοπρέπεια, ακόμη να πηγαίνουν και διακοπές, όπως πήγε μια μικρούλα στη Χαλκιδική πριν από λίγο καιρό και είχε τη δυνατότητα να κάνει τα μπάνια της μαζί με την αναπνευστήρα. Γιατί η εντολή του γιατρού ήταν εμείς μπορούμε να πάμε. Εμείς προσφέραμε το ασθενοφόρο. Παιδιά τα οποία πάσχουν από χρόνιες παθήσεις θα δέχονται κατοίκον νοσηλεία από προσωπικό της Τρίτης Παιδιατρικής Κλινικής με ένα πρόγραμμα δομημένο με θελοντές, προφανώς γιατρούς, επιστήμονες, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, σύμφωνα με τις προτεραιότητες, με τον βαθμό σοβαρότητας της ασθένειας. Είναι ένα πρόγραμμα που πιστεύουμε ότι θα καλύψει όλη τη Βόρεια Ελλάδα, χωρισμένη σε τρεις περιοχές. Το πρόγραμμα αυτό σήμερα χωρίζεται σε τρεις ζώνες, με την πρώτη και δεύτερη να αφορούν τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της, ενώ στόχος είναι η τρίτη ζώνη να επεκταθεί σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.